centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Και έτσι καλά και καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα κύριε Νατσούλη. Μια μέρα των παιδιών σήμερα και έχετε στείλει κι εσείς ήδη τις ευχές σας για να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως, τις καλύτερες ευχές, ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Νωρίτερα η συνάδελφό σας, αλλά και ο κύριος Θοδουλίδης πριν λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας, για το τμήμα, το μαθηματικό τουλάχιστον της Καστοριάς, έχουν πολλές επιφυλάξεις και πολλή αγωνία, ας το πω έτσι καλά, με έναν καλό τρόπο, για το τι θα συμβεί με αυτό το τμήμα. Φέτος είναι μια διαφορετική χρονιά, κύριε Τσικαλάκια. Μπαίνει και η ελάχιστη βάση και τμήματα σαν το μαθηματικό κινδυνεύουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι από τα 4 τμήματά μας, αν κινδυνεύσει, θα κινδυνεύσει μόνο το μαθηματικό να μην έχει επαρκή αριθμό διδακτέων. Αυτό μένει να φανεί μετά τις εξετάσεις και μετά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό όμως πάνω σε αυτό. Είμαστε περήφανοι για την τομή που κάναμε. Πιστεύουμε στην αριστεία. Πιστεύουμε στην προσπάθεια της συνεχής το να ανεβάσουμε τις σπουδές, να ανεβάσουμε το επίπεδο των νέων επιστημόνων μας, των νέων πτυχιούχων τα επόμενα χρόνια. Ποτέ δεν ήμασταν εραστές της μικρής προσπάθειας. Σωστά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει μια επίπτωση και στην τοπική μας κοινωνία. Ακόμη λοιπόν και αν έχει αυτή την επίπτωση, εσείς πιστεύετε αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή και υπερασπίζετε αυτή τη μεταρρύθμιση? Με πάθος υπερασπίζουμε τη μεταρρύθμιση, γιατί ήδη κάναμε εκπτώσεις αυτά που σκεφτόμασταν από την αρχή. Προσπαθούσαμε να, δηλαδή, έχει κάποια όρια χαμηλότερα από αυτά που είχαμε παλιά τη 10. Το 10 δίνει δικαιώματα σημαντικά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, κάποια όρια να αποφασίζει η πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως και για τον αριθμό των εισακτέων. Εμείς πάντοτε, σαν Νέα Δημοκρατία, σαν φιλελεύθερη παράταξη, πιστεύαμε ότι τα πανεπιστήμια έχουν την αυτονομία τους. Έχουν μηχανισμούς αξιολόγησης. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας να είναι ανταγωνιστικά και εντός και εκτός Ελλάδος. Ενώ πρέπει να πούμε ότι πριν λίγες μέρες συζητούσαμε και με τον κύριο Θεοδουλίδη, τον Πρυτανή, την οριστική κατάργηση και του τμήματος που δεν λειτουργήσε στην Καστοριά. Είχε μπει σε αναστολή λειτουργίας, όπως θα θυμόμαστε στην αρχή, τη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που έκανε ο Γαβρόγλου. Είναι τα τμήματα Γαβρόγλου. Είναι τα τμήματα του ποδαριού. Και εμείς δεν κάνουμε δουλειές του ποδαριού. Κάναμε δουλειές με προοπτική ύπαρξη. Για να το αποδείξετε όμως, κύριε Τσικαλά, γι' αυτό, δεν φέρνεται και μια σχολή στην Καστοριά? Και ένα τμήμα, γιατί όπως ξέρετε, καλά είναι να καλά το λέμε ότι είναι όλα του ποδαριού, αλλά πάμε λοιπόν να κάνουμε κάτι, αν είμαστε όλοι μαζί σας, πάμε να κάνουμε κάτι. Να φέρουμε μια σχολή. Βεβαίως. Να φέρουμε δύο σχολές. Αυτό που συζητιέται από τότε που το έθεσα πρώτη φορά στον Πρωθυπουργό και συζητιέται σε όλα τα επίπεδα, από Πρωθυπουργό κατεβαίνει στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Τουρισμού, γιατί αφορά την ανωτάτη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτή είναι η σχολή της στόχευσης για τον επόμενο χρόνο για την Καστοριά. Και αυτή, εφόσον το πετύχουμε, θα μας ανεβάσει πάρα πολύ και θα ισοδυναμεί, άμα θέλετε, και από πλευράς ανάπτυξης, εντός ή εκτός εισαγωγικών, με δύο σχολές τουλάχιστον. Μάλιστα. Με τις προοπτικές που θα δώσει. Εσείς λέτε λοιπόν ότι επιμένετε, ξεχνάμε οτιδήποτε άλλο έχει συζητηθεί στο παρελθόν στην Καστοριά. Ο δικός σας στόχος είναι τουριστική σχολή στην Καστοριά. Βεβαίως, όλα τα πράγματα συγκλίνουν εκεί. Ορεινός τουρισμός, είδατε, ακόμη και πριν από 10 μέρες ήταν εδώ ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Ορεινές δραστηριότητες, ράλι εκτός δρόμου, ναυταθλητικό κέντρο, αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ με μια σχολή τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτό χρειαζόμαστε. Η Καστοριά, για να αναγεννηθεί και να κρατήσει τον κόσμο και να φέρει κι άλλον πίσω, πρέπει να βασιστεί κυρίως στον τουρισμό. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε στο θέμα Κόντο Ζαμάνι, για το οποίο σας καλούμε βασικά σήμερα. Σε ένα δελτίο τύπου που βγάλατε λέτε πάμε καλά, αλλά έρχονται και καλύτερες μέρες στην υγεία και στην αποκατάσταση. Απαντάει η κυρία Τελεγορίου και λέει όχι άλλο κάρβουνο. Και το ερώτημα είναι απλό, κύριε Τσικαλάκια. Αφού ο κύριος Κώστας Ζαμάνης υπόσχεται 24 ώρες λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, γιατί με δική του υπογραφή
το κατήργησε αυτό πριν λίγους μήνες. Μα δεν υπήρχε 24-ωρη. Η 24-ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ υπήρχε για 8, για 8 μήνες. Μάλιστα. Με εργαζομένους. Με συμβάσεις. Που δεν ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας. Με συμβάσεις μέσω ΟΑΕΣ. Μάλιστα. Αυτούς τους εργαζομένους, με δικιά μου προσωπικά τεράστια προσπάθεια, στην οποία συνέδραμαν ο διοικητής του νοσοκομείου και οι διευθυντές των κέντρων υγείας, φυσικά με την καθοδήγηση της υγειονομικής περιφέρειας, εξασφαλίσαμε άλλον 1-1,5 μήνα λειτουργίας και θα συνέχιζε προσωρινά έτσι, αλλά μπήκαμε μετά στον κορονοϊό το Μάρτιο του 20 και έτσι δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό και η σκέψη μας ήταν και είναι να το κάνουμε αυτό που πραγματικά που το αξίζει, να είναι ένα κέντρο αποκατάστασης υψηλών προδιαγραφών που θα καλύπτει μια ευρεία, θα φέρνει κόσμο από ευρεία γεωγραφική περιφέρεια, όχι μόνο από τον νομό μας. Και πάνω σε αυτό, παρά το ότι στην αρχή, μάλλον να τα πάρουμε τη σειρά. Ναι. Να ξέρετε τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί εδώ από την εξαγγελία Κοντοζαμάνη μας λείπει κάτι, ένα βασικό στοιχείο. Το πότε και το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να σας πω λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να αναβαθμίσει την πολύ χαμηλής απόδοσης αποκατάστασης του δημόσιου σύστημα υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα. Ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και αποκατάσταση. Αυτά θα είναι βασικές στοχεύσεις στην υγεία το επόμενο διάστημα. Και ο λόγος που έφερα τον κύριο Κοντοζαμάνη στο κέντρο αποκατάσταση, ενώ είχε σκοπό αργότερα να ερχόταν ειδικά γι' αυτό, αλλά του επέμενα παρά το ότι σκοπός της επισκέψεως του από την αρχή, όπως είχε προγραμματιστεί, ήταν το νοσοκομείο της Καστοριάς, που έβγαινε μετά από την κρίση στην υγειονομική. Με προσωπική μου επιμονή πήγαμε στο ΚΕΦΙΑΠ και πραγματικά έγινε αυτό που είχε συμβεί και με μένα όταν το είδα μετά από χρόνια πέρσι τον Ιανουάριο. Δηλαδή ένα τεράστιο κτίριο σε χώρους με απίστευτη σπουδαιότητα και αξία σε επιστημονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν αξιοποιείται ούτε πλήρως και φυσικά ούτε όλες τις ώρες του 24ωρου, μόνο τις πρωινές και εν μέρη. Επομένως, ο δρόμος είναι ανοιχτός για να ολοκληρωθεί, να υλοποιηθεί η στόχευση. Αυτό το διαμάντι που υπάρχει εκεί να λειτουργήσει εποφελεί. Εμάς μας ενδιαφέρει των πολιτών του νομού μας, αλλά δεν υπάρχουν σύνορα από νομό σε νομό, από όποιους ανθρώπους μπορούν να προσέρχονται σε εμάς. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή, η ξενάγησή μου στον κύριο Κοντοζαμάνη ξεκίνησε από το ότι το ΚΕΦΙΑΠ βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο του Άργους, δίπλα στην Εγνατία Οδό. Μεγάλη υπόθεση. Να απαντήσουμε όμως και στα βασικά στοιχεία που μας λείπουν από τις εξαγγελίες Κοντοζαμάνη. Πότε και με ποιον τρόπο? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας τρόπος είναι να προκηρυχθούν άμεσα, ο καλύτερος είναι να προκηρυχθούν άμεσα θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ήδη αυτή τη βδομάδα ή την άλλη βδομάδα έρχεται ο φυσίατρος, ο οποίος θα είναι φυσίατρος του νοσοκομείου Καστοριάς, που ζητήθηκε η θέση, γιατί ξέρετε ότι διοικητικά το ΚΕΦΙΑΠ ανήκει στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Είναι για το ΚΕΦΙΑΠ. Αρκεί να μείνει, θα μείνει. Φυσικά, ναι, μιλάμε ότι έχει αποδεχθεί τον. Έχει αποδεχθεί τον διορισμό. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ξεκινήσεις κέντρο αποκατάστασης. Χωρίς φυσίατρο. Χωρίς φυσίατρο. Είναι γεγονός αυτό. Δεν γίνεται, ας πούμε. Ναι. Είναι σαν να ξεκινάμε ένα σχολείο χωρίς δάσκαλο. Σωστό. Είναι δυνατόν να υπάρχει οτιδήποτε έχετε άλλο. Δίκιο, ναι. Ένα στρατό χωρίς στρατηγό ή λοχαγό, ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται. Χωρίς λοχαγό γίνεται. Χωρίς στρατιώτες δεν γίνεται. Ναι. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι κέντρο και τώρα έτσι που λειτουργεί, πάλι πλημελώς λειτουργεί. Δυστυχώς. Εκτελούνται σημαντικές ιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, άσκηση, γυμναστήριο. Έχει εκπληκτικά μηχανήματα με μεθόδους Μπόμπαθ, Ράντοβαν για παιδιά. Έχουμε πολύ εκπαιδευμένους φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουν ακόμα καλύτερη και για μεγαλύτερο διάστημα για να εξυπηρετείται περισσότερος κόσμος. Και το θέλουμε 24 ώρες νοσηλείας. Άρα η λύση, λέτε, είναι προκήρυξη θέσεων για στελέχωση πραγματικού προσωπικού ζητήθηκαν και μόνιμου προσωπικού. Είναι 39 θέσεις που ζητήθηκαν, οργανικές θέσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι ανάπτυξη θα φέρει εκεί στην περιοχή. Θα γίνει αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός? Έχουμε αυτή τη δέσμευση? Έχω τη δέσμευση από την κυβέρνηση, από τον που εκπροσωπείται, είναι αρμοδιότητα του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του κ. Κοντοζαμάνη, ότι γενικώς η κυβέρνηση δίνει τεράστιο βάρος τώρα το επόμενο διάστημα που δεν έχουμε πανδημία θα δώσει στα κέντρα στην αποκατάσταση και εξυπακούεται. Αυτό ήθελα εγώ να δείξω στον κύριο Κοντοζαμάνη, ότι έχουμε ένα στολίδι που είναι τεράστιο σε έκταση με
υπερβολικό αριθμό μηχανημάτων που δεν αξιοποιείται. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο με πολύ μικρό κόπο και έξοδα, δηλαδή το προσωπικό που πρέπει να προσλάβουμε, να έχουμε ένα κέντρο αποκαταστημένο, όταν νομίζω ότι έχουμε δύο κέντρα αυτό έλεγε ο κ. Κοντοζαμάνης. Σε όλη την Ελλάδα είναι τώρα 5 ή 9 ΥΠΗ κέντρα αποκατάστασης και τα δύο βρίσκονται στην υγειονομική μας περιφέρεια. Ναι. Ένα στη Καστοριά και ένα στην Αμύντιο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Και μάλιστα ο Δήμαρχος του Άργους Οριστικού, τον οποίο προσκάλεσα φυσικά, και είπε μια πολύ σωστή πρόταση, ιδέα, ότι θα μπορούσαν στην πισίνα ή στις υδροθεραπείες να χρησιμοποιούνται τα νερά της Αμουδάρας. Είναι παλιά πρόταση αυτή του κ. Κεπαψόλου. Και δράση. Ναι. Όπως και ο Δήμαρχος είπε και μια πρόταση ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ανώνυμη εταιρεία για την ταχύτητα της διεκπαιρέωσης, με κεντρικό έλεγχο από την πολιτεία, όπου να είναι μέτοχοι, ξέρω εγώ, η περιφέρεια, η Δήμη κτλ. Κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει να λειτουργήσει σωστά, γρήγορα και με παρέχοντας υψηλού επίπεδου δωρεάν περίθαλψη στους πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς αντικειμενικά, για να απαντήσουμε ολοκληρωτικά σε αυτό το ερώτημα, πότε βλέπετε να έχουμε αυτήν την 24ωρη λειτουργία όπως και εσείς την φαντάζεστε? Και δεν μπορώ να κάνω χρονικό προσδιορισμό, κύριε Ανατζούλη. Δεν μπορείτε. Δεν θέλω να το κάνω. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι είναι... Δεν θέλουμε να μείνουμε στα καλά λόγια όμως και σε μια καλή γλυκιά... πώς το λένε... Ξέρετε πολύ καλά να ότι... Να χαντέψει τα αυτιά μας. Μια υπόσχεση που... πάνω σε αυτό, έτσι, ναι. Γιατί πάντοτε η επανάληψη είναι μήτρ πάσης μαθήσεως. Δεν κλείνουμε δύο χρόνια θητείας και ήδη ξέρετε τον άλλο μήνα δρομολογείται δημοπρατήτη σύραγγα της Κλεισούρας. Ως το Σεπτέμβριο ξεκινάνε η αγωγή του φυσικού αερίου. Εμείς μιλάμε με έργα. Ναι. Δεν προερχόμαστε από την παράταξη του ΘΑ, και ξέρετε ποια είναι η παράταξη του ΘΑ. Άλλοι ήταν πριν από δεκαετίες που τους διαδέχτηκαν οι προηγούμενοι κυβερνώντες από εμάς. Και πριν λίγα χρόνια συγκυβερνήσατε μαζί τους. Με το καλό τους κομμάτι βεβαίως. Όλοι οι Έλληνες που μπορούν να συνδράμουν σε σωστές πολιτικές είναι αποδεκτοί στην παράταξή μας. Δεν έχουμε κλειστές πόρτες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας αυτό το θέμα με τον κύριο Κοντοζαμάνη, γιατί για το νοσοκομείο πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα ήταν... Και το παραδείχθηκε και η κυρία Τελεγιώρη νωρίτερα. Υπάρχει συνέχεια όσων είχαν προγραμματισμηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κυλάνε ομαλά τα πράγματα για το νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι το νοσοκομείο της Καστοριάς, όπως είπα και στην ανακοίνωσή μου, την είδατε, είναι από τα καλύτερα λειτουργούν τα επαρχιακά νοσοκομεία. Και έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα στη διαχείριση της πανδημίας. Ήμασταν πρώτοι που πληγήκαμε. Την τεχνογνωσία μας, την εμπειρία μας τη μεταβιβάσαμε και σε άλλα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο έξω από το κτίριο της διοίκησης με τα 3 εμβολιαστικά, με απίστευτη ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Τώρα αποκαταστάθηκαν οι φυσιολογικές λειτουργίες, η παθολογική κλινική λειτουργεί κανονικά, και ήδη έχω να σας πω ότι χάρη στην πολύ ικανή διοίκηση που έχει το νοσοκομείο, υπάρχει προγραμματισμός για το αμέσως επόμενο διάστημα να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο να δημοπρατηθεί η κατασκευή πτέρυγας πάνω από τη μευτική. Ξέρετε τι εξαιρετική κλινική είναι η μευτική. Εκεί πάνω θα πάει η ορθοπαιδική κλινική, έτσι ώστε να μην έχουμε το απίστευτο φαινόμενο όταν κάποιος πάει στην καρδιολογική ή στη μονάδα ευραγμάτων να περνάει μέσα από την ορθοπαιδική, με ό,τι συμβαίνει αυτό. Εκεί στα σχέδια είναι να πάει η παθολογική κλινική, δηλαδή η ορθοπαιδική και η καρδιολογική να αποτελέσουν, γιατί η ραχοκοκαλιά κάθε νοσοκομείο είναι η παθολογική κλινική. Παθολογική κλινική μπορεί να έχει και άλλα τμήματα μέσα, πνευμονολογικό, γαστρεντερολογικό, νευρολογικό. Και στην παθολογική κλινική, η οποία θα ανακατασκευαστεί, γιατί δεν νοείται στον 20ο. Ναι, και το λέτε ανακατασκευαστεί. Πιστεύετε ότι η συζήτηση για ένα νέο νοσοκομείο στην Καστοριά έχει τελειώσει προπολού? Κοιτάξτε, για να το λύσουμε και αυτό το θέμα. Και 10 χρόνια πριν, 12 χρόνια πριν, γινόμουν και λίγο κακός. Ήμουν βουλευτής, είτε δεν ήμουν. Επί Αβραμόπουλου εννοείται. Ναι, θυμάστε που διέψευδα κατηγορηματικά, μεταφέροντας, γιατί γνώριζα, γιατί ήμουν μεταξύ των συντακτών κατά κάποιο τρόπο του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, ότι δεν υπήρχε στα σχέδια να γίνει νέο νοσοκομείο
στην Καστοριά. Εδώ από... μαλώναμε που θα γίνει, κυρία Τσικαλάκη. Εδώ μαλώναμε που θα γίνει. Ναι, μαλώναμε... Που θα γίνει, ναι. Μαλώναμε για κάτι που δεν υπήρχε. Αν θυμηθείτε, μπορεί να αναζητήσετε και στα δικά σας αρχεία, είτε ηλεκτρονικά αρχεία, ηχητικά, είτε γραπτά, δεν ξέρω, ότι το έλεγα παρά το ότι είχε πολιτικό κόστος για μένα, αλλά έλεγα ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι στα σχέδια να γίνει. Να είμαστε, να μην καλλιεργούμε φρούδες ελπίδες. Ήδη αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει προγραμματισμένα έργα 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να γίνει κάπου αλλού νοσοκομείο. Να το κλείσουμε μια για πάντα. Τουλάχιστον για την ερχόμενη δεκαετία δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή να πάμε σε επόμενα χρόνια να ορθοποδήσουμε σαν χώρα και να. Δηλαδή, αν είναι να γίνει κάτι, θα σας είπα και το ξαναλέω πάλι, το έλεγα και εδώ και 10 χρόνια, θα είναι να γίνει κάποιο περιφερειακό νοσοκομείο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο να είναι τριτοβάθμιο, για να περιορίζεται η διακομιδή ασθενών προς Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά και Ιωάννινα. Εμείς θέλουμε αυτό που έχουμε να το επεκτείνουμε, να το συντηρήσουμε, να το λειτουργήσουμε, να φτιάξουμε την κλινική. Δεν νοείται να μην υπάρχει μπάνιο σε κάθε δωμάτιο ασθενών. Αυτό είναι, μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Αυτά θα γίνουν, είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με γρήγορους ρυθμούς προχωράει. Χρησιμοποιεί προγράμματα είτε ΕΣΠΑ, είτε μέσω περιφέρειας, είτε κεντρικά του Υπουργείου. Είμαστε σε στενή συνεργασία. Και τα αποτελέσματα θα φανούν. Η ενεργειακή του αναβάθμιση είναι και αυτή προγραμματισμένη. Ναι, ναι. Όλα αυτά που σας ανακοινώνει περιοδικά και ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης. Και που είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ενημέρωση και από την προηγούμενη διοίκηση, να τα λέμε και αυτά. Ήταν ένας σχεδιασμός που έχει πολλά χρόνια για αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη για αυτή την επίσκεψη που μας διέφυγε της προσοχής μας. Αν θέλετε κάτι αξιοσημείωτο από την επίσκεψη Κοντοζαμάνη, να το πούμε αυτή τη στιγμή ή κάποιο από τα παραλυπόμενα αυτής της επίσκεψης. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν θέματα και με αγροτικά ιατρία σε πολλά χωριά. Υπάρχουν και παράπονα και γκρίνιες αν έχει, δεν έχει αγροτικό γιατρό. Αυτά δεν ξέρω αν. Παρά το ότι αυτά... πηγαίνουμε στη νέα τεχνολογία, στις νέες. Και ερώτημα, γιατί δεν πήγατε και στο κέντρο υγείας του Άργους. Δεν υπήρχε προγραμματισμός. Δεν προλαβαίναμε σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ο Υπουργός. Είδε, σας λέω, και το ΚΕΦΙΑΠ ήταν με προσωπική ισχυρή μου παρέμβαση και επιμονή. Γιατί ήταν εκτός προγράμματος και του Υπουργού και της Υγειονομικής Περιφέρειας. Μάλιστα. Η επίσκεψη στο κέντρο φυσικής ιατρικής. Αλλά απέτησα από τον Υπουργό και τον ευχαριστώ που το αποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Δηλαδή δεν το είχε στο πρόγραμμα γιατί είχε σκοπό μετά από λίγο καιρό, αλλά το μετά από λίγο καιρό μπορεί να σήμαινε το Σεπτέμβριο, να ερχόταν μόνο για το ΚΕΦΙΑΠ. Αλλά ήθελα να δώσουμε την όθηση, γιατί ήταν ένα θέμα που το είχα θέσει και στον Πρωθυπουργό στη συνάντησή μου το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Ήταν μέσα στα λίγα ουσιαστικά μεγάλα που το είχα θέσει με επιχειρήματα ότι είναι ένα που μπορεί να δώσει γρήγορα αποτέλεσμα για την ευρύτερη κοινωνία. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Τσικαλάκη, κάτι τελευταίο που μας το λένε από το πρωί οι ακροατές μας. Είναι κάτι άσχετο με όλα αυτά, αλλά έχει την αξία να το σχολιάσετε εσείς, γιατί είχατε δράσει σε αυτό το γεγονός τα προηγούμενα χρόνια. Παίζουμε Euro, έτσι. Παίζουμε Euro αυτές τις μέρες. Χθες αγωνίστηκαν οι Σκοπιανοί. Πριν πούμε αυτό, λίγο να μην ξεχάσουμε λίγο τις επισκέψεις, να θυμίσω ότι την Παρασκευή, μεθαύριο, έρχεται στην Καστοριά ο Υπουργός Παιδείας. Ο αρμόδιος για την ΟΝΟΤΑΤΕ εκπαίδευση. Το έχουμε πει και περιμένουμε πώς και πώς αυτή την επίσκεψη. Πραγματικά. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα είναι εδώ και σας καλώ από τώρα και εσάς και είμαστε, τα άλλα μέσα ενημέρωσης να είστε στις δηλώσεις που θα κάνετε. Θα είμαστε εκεί και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και δύο-τρεις ερωτήσεις. Δεν θα πάμε στα Σκόπια ή Βόρεια Μακεδονία όπως λέγονται. Θα πάμε όμως στη γειτονική μας Αλβανία, στην Κορίτσα. Θα πάμε μαζί. Λοιπόν, θα δούμε για την Παρασκευή. Πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ να πούμε 2-3 πράγματα με τον κύριο Συρίγο οπωσδήποτε, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Λοιπόν, Euro και Σκοπιανή χθες, φαρδιά πλατιά με τη Μακεδονία γραμμένη. Και επειδή, κύριε Τσικαλάκη, ήσασταν από τους ανθρώπους πριν γίνετε βουλευτής, που βάλατε και λεωφορείο για αυτή την συμφωνία, την οποία οι ίδιοι γράφουν πρώτα, να μην πω πού, στα παλιότερα των υποδημάτων τους, και εμφανίζονται όπως εμφανίζονται, διαμαρτυρηθήκαμε μεν, αλλά μάλλον πολύ αργά. Την φανέλα των Σκοπίων την γνωρίζουμε, με την οποία θα εμφανιζόταν στις διοργανώσεις αυτές, την γνωρίζουμε πάρα πολύ καιρό.
Και κάτι ακόμα που το ρωτάνε πάρα πολύ. Επειδή επαναλαμβάνω στους ανθρώπους που βάλατε και λεωφορείο για τις πρέσπες, όταν έρθουν οι εφαρμοστικοί νόμοι αυτής της συμφωνίας, θα τους ψηφίσετε? Την ώρα που οι ίδιοι δεν τους τηρούν. Θέλω να σας πω ότι δεν έχω αλλάξει άποψη για τη συμφωνία, η οποία ήταν απαράδεκτη, κατάπτυστη τη θεωρούσαμε, αχρίαστη, δεν χρειαζόταν να γίνει αυτή η συμφωνία. Είχαμε πει την τότε κυβέρνηση να μην το κάνει, γιατί αν το κάνει γίνεται, η συμφωνία είναι διεθνής. Δεν την κάναμε μόνοι μας με τα Σκόπια. Ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε κάλεσε μόνο τους Σκοπιανούς για να υπογράψουν την πρέσπα. Ήταν ο Νίμιτς, ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός μεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών με εντολή του Γενικού Γραμματέα για το Σκοπιανό και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι μια διεθνή συμφωνία. Και μια διεθνή συμφωνία δεν μπορεί να καταργηθεί εύκολα μόνο μερός. Αυτό το είχαμε ξεκαθαρίσει και το λέμε τώρα που ξέρετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε με τους γείτονες. Ούτε και όταν οι γείτονες παραβιάζουν αυτή την συμφωνία. Βεβαίως, απέτησή μας είναι και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό γίνεται κατά κάποιο τρόπο έλεγχος, παρακολούθηση το κατά πόσο εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία ή πόσο παραβιάζεται. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Σκοπιανοί, ακόμη και τη συμφωνία που υπέγραψαν, αυτή που είναι προσβλητική για την Ελλάδα, δεν τηρούν και τα οφειλόμενα να τηρήσουν. Είτε με τα ονόματα των αγαλμάτων και τις ετικέτες. Εμείς λοιπόν γιατί να ψηφίσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους αυτής της συμφωνίας? Ακόμα δεν ήρθε αυτή η όταν ώρα. Όταν θα έρθει, λέω. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να είστε βέβαιος ότι με τεντόρια φωνή, με θάρρος, με επιχειρήματα θα πράξουμε αυτό που υπαγορεύει από τη μια μεριά η συνείδησή μας και από την άλλη το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Αυτά τα δύο θα είναι μπροστά. Αυτό τώρα που κάνουν οι Σκοπιανοί με τον ήλιο της Βεργίνας, μπράβο, με το FFM που σημαίνει Federation of Football Macedonia. Δεν υπάρχει το έστω και το North Macedonia που δεν, για μένα και αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή με ενοχλεί που στον ΟΗΕ υπάρχει μόνο μια χώρα που έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία, έστω και μετά τη λέξη Βόρεια, μετά το North το Μακεδονία. Με ενοχλεί πάρα πολύ σαν Έλληνα, σαν Μακεδόνα, γιατί το Μακεδόνας, το ξαναλέμε, δεν είναι αυτό που δυστυχώς συμβιβάστηκαν και υπέγραψαν οι κυβερνώντες ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι δηλαδή είναι εθνότητα και γλώσσα. Δεν υπάρχει ούτε εθνότητα ούτε γλώσσα μακεδονική. Το Μακεδονία σημαίνει γεωγραφικός προσδιορισμός και τη Μακεδονία την κατοικούσαν κυρίως Έλληνες. Σημαίνει όπως ο Ηπειρώτης είναι Ηπειρώτης Έλληνας, το έχω πει πολλές φορές, όπως ο Κρητικός είναι Κρητικός Έλληνας, όπως ο Πόντιος είναι Πόντιος Έλληνας. Αυτά σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά από τώρα και πέρα θα διαχειριστούμε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και τη συνείδησή μας. Εκεί αυτά τα δύο θα συμπαρέψουν. Άρα κύριε Τσικαλάκια, επειδή στο παρελθόν έχετε ψηφίσει και όχι, υπάρχει περίπτωση για ένα τέτοιο θέμα που το έχετε πάρει κι εσείς πάρα πολύ πατριωτικά, με ενέργειες, δεν ήταν κάτι κρυφό, υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε όχι και από εσάς? Σας ένα είπα, ναι όχι και από εσάς. Σε σπουδαία θέματα η απάντηση θα δοθεί την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Ακόμα δεν ήρθε αυτή η ώρα. Απλώς εσείς με προλογίζετε και με προσφωνείτε. Έχω αποδείξει πολλές φορές ότι ούτε εξαρτημένος δεν κρυφτήκατε ότι τεθήκατε επικεφαλής λεωφορείου την ημέρα της υπογραφής των Σκοπίων. Δεν ήταν κάτι κρυφό ημέρα, αυτό. Όλοι οι Έλληνες, όλοι με πρώτους τους Μακεδόνες Έλληνες, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ξέρουμε πολύ καλά από δημοσκοπήσεις, ήταν κατά αυτής της συμφωνίας. Δεν ήμουν εγώ ούτε ο μόνος, ούτε. Όχι, ηγηθήκατε λεωφορείο από την Καστοριά, το οποίο πληρώσατε ο ίδιος μάλιστα. Εντάξει, σε επίπεδο Καστοριάς μπορεί να ήμουν ηγέτης, αλλά όχι λέω. Σε επίπεδο Ελλάδος, ούτε σε επίπεδο Μακεδονίας. Αυτό λέω για την Καστοριά, λέω. Και για την Καστοριά μιλάω. Και πιο ικανή από μένα που μπορεί να. Να κάναν και περισσότερους αγώνες. Εγώ μιλάω για την Καστοριά. Ηγηθήκατε λεωφορείου που εσείς μισθώσατε από την Καστοριά. Αυτό λέω. Αυτό είχε και ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Γι' αυτό περιμένουμε τα δέοντα όταν θα έρθει η ώρα. Να μην ανησυχείτε ότι ποτέ δεν παθαίνουμε αλλίωση ούτε προσωπικότητας ούτε χαρακτήρα. Έχουμε τις κυρίες και θα συγκεραστούν και θα ζυγιστούν αυτά τα δύο. Το εθνικό συμφέρον και η συνείδηση. Και όπως λένε και άλλοι φίλοι εδώ, δεν έχει κάνει μόνο μια παραβίαση. 100 μονομερείς παραβιάσεις έχουν κάνει τα Σκόπια με αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως και πρέπει να τις ελέγξουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, είτε μας αρέσει ούτε όχι, εμένα δεν μου αρέσει.
δεν μου αρέσει αυτή η συμφωνία. Πρέπει να την χρησιμοποιούμε και να την εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο για τον δικό μας λαό. Και γι' αυτό από τις πρώτες κινήσεις που έκανα από την συνάντηση την πρώτη με τον Πρωθυπουργό το φθινόπωρο του 19 είχα θέσει το θέμα του ανοίγματος της συνοριακής διάβασης του λαιμού των Πρεσπών για να μπορέσουμε τους 180.000. Αυτό τότε είχε σχολιαστεί λίγο, λέει εδώ, με εμφανίζεται ίσως με δύο πρόσωπα. Ο κ. Τζικάλεγας από τη μια δεν θέλει τους Σκοπιανούς, αλλά τους τουρίστες τους θέλει. Είχαν υποθεί και τέτοια πράγματα. Βεβαίως και τους θέλουμε τους τουρίστες. Γιατί να μην τους θέλουμε? Ποιος δεν τους θέλει? Οι 180.000 τουρίστες εκεί είναι κεντροευρωπαίοι. Αυστριακοί, ναι. Γερμανοί, Τσέχοι, Πολωνοί που πηγαίνουν στα Σκόπια. Ενώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαμε 20.000 ξένους τουρίστες. Η Αχρίδα είχε 180.000. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το 1/4 από αυτούς να κατηφορήσουν προς την Πρέσπα και την Καστοριά μας στάνουν. Μάλιστα. Μας ενισχύουν. Κύριε Τζικαλάγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας δευτεριάτικα. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.